Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω εισαγωγικά ότι επιχειρήματα που ακούγονται στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι είναι και πραγματικότητα. Και το να πετάμε έτσι εύκολα φάξ και τηλέφωνα χωρίς να μπορούμε να το αποδείξουμε καταδεικνύει ότι είμαστε απλοί συκοφάντες. Συνεχίζω. Θα ήθελα να πω για τον εισηγητή την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας και τον εισηγητή της, μιας και εκφράζει την... Δεν γίνεται. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν είναι από μπροστά. Δεν γίνεται. Κύριε Καπαδία, έχετε διακόψει τη συνεδρίαση, αυτός. Εντάξει. Ωραία. Μπορώ να διευθύνω τη συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καραγιαννίδη. Ξεκινώ. Η εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας... Η αναφορά ενός ονόματος είναι ύφρυς, κύριε συνάδελφε. Σοβαρά το λέω, πού το είδατε γραμμένο αυτό? Από πού και ως πού? Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη. Η εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας από πλευράς του κυρίου Βορύδη είχε καλή σκηνοθεσία, δυνατή ερμηνεία με αδύναμο σενάριο. Το δε σενάριο αυτό έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι η κατασυκοφάντηση των προστατευόμενων μαρτύρων και της δικαιοσύνης, των εισαγγελέων, και μάλιστα με έναν τρόπο σκαιότατο, θα έλεγα, χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς έχουν πει οι μάρτυρες. Θα ήθελα να σας πω εδώ, να σας ενημερώσω για δύο δημοσιεύματα για το τι λένε οι μάρτυρες από δύο εφημερίδες που δεν μπορούν να θεωρηθούν και φιλικές προς το ΣΥΡΙΖΑ, τα Νέα και το Βήμα. Ένα χρόνο ακριβώς πριν, λέει η κυρία Γιάννα Παπαδάκου, σύμφωνα με πληροφορίες στον φάκελο του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI υπάρχουν συγκλονιστικές μαρτυρίες, βίντεο και καταγγελίες. Εμπλέκονται 10 πολιτικά πρόσωπα, βίντεο μάλιστα δείχνουν πως συμμετείχαν στην ευνοϊκή μεταχείριση λήψης αποφάσεων για την πολυεθνική εταιρεία. Γιατί δεν έχετε μηνύσει ακόμα την κυρία Παπαδάκου? Δεύτερο δημοσίευμα. Στον κύριο Βασίλη Λαμπρόπουλο, από τον κύριο Βασίλη Λαμπρόπουλο είναι το δεύτερο δημοσίευμα στο Βήμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ το Βήμα. Λέει ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος. Και όπως έλεγαν σε μια συνολική αποτίμηση γνώστες του φακέλου που έχει σχηματίσει το FBI, ο φάκελος που έχει δοθεί στην Ελληνική Βουλή αφορά το 10% των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αναφορές για χρηματισμούς πολιτικών που υπάρχουν στις καταθέσεις των τριών υποπροστασία μαρτύρων διασταυρώνονται σε σημαντικό μέρος από τις καταγραφές της εταιρείας, προγραμματισμούς συναντήσεων και των σκοπών που εξυπηρετούν. Λίστες εσωτερικές χρήσεις με ποσά που δίνονται σε διάφορα πρόσωπα. Γιατί δεν μηνύεται τον κύριο Λαμπρόπουλο? Συνεχίζω. Αυτά που γράφονται σε εφημερίδες που δεν είναι φιλικές προς το ΣΥΡΙΖΑ, πώς τα αντικρούετε και λέτε ότι οι μάρτυρες αυτοί είναι αναξιόπιστοι? Γιατί τα γράφουν εφημερίδες που είναι κατά βάση φιλικές προς εσάς. Το δεύτερο σκέλος είναι πιο σημαντικό. Είναι η σκευωρία. Και εδώ έρχεται ο κύριος Φρανκ Άντεργουτ και γινόμαστε σύριαλ. Λέτε λοιπόν. Η οργάνωση μελών του FBI μαζί με την οργάνωση μελών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ στην Αμερική στείνουν την πλεκτάνη, βρίσκουν μάρτυρες τους οποίους τους πείθουν να καταθέσουν, ερχόμαστε στην Ελλάδα, στείνουμε την δικαιοσύνη, στείνουμε και εδώ τους μάρτυρες που θα καταθέσουν και έχουν καταθέσει και κάνουμε αυτή τη σκευωρία. Υπάρχει ένας που μπορεί να υποστηρίξει σε αυτή τη χώρα αυτό το σενάριο? Γιατί αυτό το σενάριο λέτε ως γραμμή. Και μάλιστα πλήττεται και τον έναν από τους τρεις πυλώνες στη δικαιοσύνη. Ότι είναι σκευωρός, συκοφάντης και στημένη. Και δεν έχετε να αποδείξει κάτι για αυτό το πράγμα. Δεν έχετε αποδείξει κάτι σε αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής. Γιατί αν θα χρειαστεί να το αποδείξετε, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχετε να πείτε τίποτα. Κατανοώ βέβαια ότι πρέπει να κουμαντάρετε επίσης και την κοινοβουλευτική σας ομάδα και γι' αυτό το βράδυ θα αποχωρήσετε, γιατί υπάρχει ένας φόβος να βγουν παραπάνω οι ψήφοι για συγκεκριμένα πρόσωπα. Με την λογική λοιπόν του ταρατατζούμ και της καταγγελίας το βράδυ θα αποχωρήσετε. Επίσης, και εδώ θα ήθελα να έχω και την διαβεβαίωση, τη διάπιστευση, αν και εγώ κόβω το κεφάλι του κυρίου Βορύδη, ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει. Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε για 15 υπογραφές δικαστικών που ζητούν να αφαιρεθεί η υπόθεση από τους συγκεκριμένους εισαγγελείς. Αλλά εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτό. Ξαναλέω, κόβω το κεφάλι το δικό σας. Ωραία. Κλείνω λοιπόν με τα λόγια σας. Γιατί αυτό μόνο μπορούμε να πούμε προς εσάς.
Έσχος, ντροπή και κατεσχήνη για την κατατρομοκράτηση μαρτύρων και δικαιοσύνης, επειδή νιώθετε και ιδρώνετε που το νιώθετε ότι κάποια στιγμή η δικαιοσύνη θα φτάσει και σε όσους τυχόν μπορεί να έχουν σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Γιατί ακούω και αυτό. Ναι, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Αλλά ποιος φταίει? Είναι σαν το πρεζόπλιο που ήρθε μόνο του σε ελληνικό λιμάνι και δεν βρήκαμε ποιος το έφερε. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Κασιδιάρης Ηλίας έχει το λόγο.